Ευρισκόμεθα, αγαπητοί, στην 15η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, Επισκόπου Ιεροσολύμων, ο οποίος έχει γράψει αυτήν την θαυμασίαν, ορθοδοξοτάτην και λεπτομερεστάτην κατήχηση που ευτυχώς σώζεται ολόκληρη. Τα λέγω αυτά για όλους εκείνους που έρχονται για πρώτη φορά σήμερα Δευτέρα. Ο τίτλος αυτής της κατηχήσεως, δηλαδή εκείνα που είπε, σε ποιους, εις τους κατηχουμένους. Τότε δεν ευαπτίζονται αμέσως οι άνθρωποι, διότι ο χριστιανισμός τους βρήκε μεγάλους, και κάποια χρόνια πριν καθιερωθεί ο νηπίο βαπτισμός υπήρχε αυτή η προκατάρτιση, δηλαδή η κατήχηση σε εκείνους που επρόκειτο να γίνουν μέλη της Εκκλησίας, δηλαδή στα υποψήφια μέλη της Εκκλησίας, και γίνεται μία συνειδητή και τακτική με όλες τις προϋποθέσεις κατήχησης εις τους κατηχουμένους. Όπως τα λέγαμε, πάμε στο σχολείο να μάθουμε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Και εδώ οι κατηχούμενοι πήγαιναν να ακούσουν το περιεχόμενο της πίστεώς των, ώστε ελευθέρως να ελεκολπούντο αυτό και να ευαπτίζονται συνεχεία και να κατεγράφοντο εις τας δέλτους. Χρησιμοποιώ και λέξεις εδώ του Ιερού Κειμένου, της Εκκλησίας, στα τευτέρια της Εκκλησίας, του καταλόγου της Εκκλησίας. Ο Άγιος Κύριλλος διάλεξε τη μέθοδο της ερμηνείας και αναπτύξεως σε πλάτος βάθος ύψος του συμβόλου της πίστεως. Το γνωστό μας σύμβολο, παρότι ευρισκόμαθα στο 350, τότε ξεφωνήθησαν αυτές οι κατηχήσεις, και ήμεθα 25 χρόνια μετά από το σύμβολο της Νικαίας, το οποίο βέβαια πρέπει να σας πω ότι δεν είχε ολοκληρωθεί το 325 στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο των Σύμβολων, το ομώνυμον πια έγινε, έτσι λέγεται, το σύμβολο της Νικαίας, αυτό που λέμε το γνωστό μας πιστεύω εις ένα Θεόν και λοιπά. Ολοκληρώθηκε και στις παρακάτω ακόμη συνόδους, οικουμενικά συνόδους. Σημειώσατε ακόμη ότι ναι μεν τότε σιγά σιγά καθιερούτο, αλλά τα σύμβολα αυτά όμως υπήρχαν, έτσι οι προϋπήρχαν δηλαδή. Οι Ορθόδοξες Εκκλησίες για να αντιμετωπίσουν τους αιρετικούς είχαν ήδη φτιάξει, κατασκευάσει θα λέγαμε σύμβολα. Έτσι έχουμε το Ιεροσολυμητικό σύμβολο, το οποίο είναι σχεδόν το ίδιο, σχεδόν το ίδιο με το σύμβολο της Νικαίας. Ή έχουμε το λεγόμενο ακόμη Αθανασιανών σύμβολο, ή άλλα σύμβολα τα οποία υπήρξαν και άλλα μένα από αυτά σήμερα σώζονται και έχουν, θα λέγαμε, είναι λείψανα, είναι ιστορικά πια μνημεία, ή άλλα δεν υπάρχουν, όπως θέλετε. Πάντως εκείνο που υπάρχει, αυτό και οι πιστοί πλέον έχουν, έχει καθοριστεί ως επίσημο σύμβολο, και αυτό είναι το γνωστό μας της Νικαίας, το πιστεύω εις ένα Θεόν κλπ. Κλπ. Βάσει λοιπόν του συμβόλου της πίστεως, ο Άγιος Κύριλλος κάνει, δημιουργεί τις κατηχήσεις του. Βέβαια, ήμεθα στο 4ο έτος, το λέγω αυτό για εκείνους που έρχονται για πρώτη φορά, επαναλαμβάνω, ήμεθα στο 4ο έτος, που ήδη, δηλαδή ήμεθα 97 ομιλία, κάπου εκεί ήμεθα, 98-97 ομιλία, η σημερινή. Και όλες οι κατηχήσεις είναι 24. Τώρα μπαίνουμε στην 15η κατήχηση. Έχουμε πει ό,τι αφορά στον Πατέρα, ό,τι αφορά στον Υιόν, και αυτή η κατήχηση, η 15η δηλαδή, πλέον κλείνει
ό,τι αφορά εις τον Ιόν, για να πάμε μετά από την 16η κατήχηση εις το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που είναι το Άγιον Πνεύμα. Και εκεί έχει ένα μέγα πλούτον σημείων και στοιχείων ο Άγιος Κύριλλος, που είναι αξιοθαύμαστο. Σε αυτήν την κατήχηση, που είναι η τελευταία που αφορά εις το πρόσωπο του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, που ενυνθρώπησε, δηλαδή στον Υιόν, αναφέρεται και στο τελευταίο άρθρο που αφορά στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι λοιπόν ο τίτλος ως εξής: φωτιζομένων, δηλαδή κατήχησης για τους φωτιζομένους, εκείνοι οι οποίοι θα δεχθούν σε λίγες μέρες το βάπτισμα, σε λίγο καιρό το βάπτισμα. Εν Ιεροσολύμης σχεδιαστήσα, που σχεδιάστηκε, δηλαδή συνετάχθηκε, υπόθηκε, θα το λέγαμε έτσι, στα Ιεροσόλυμα. Και μάλιστα, για την ακρίβεια, αυτά έγιναν μέσα στο ναό της Αναστάσεως, ο οποίος ήδη είχε κτιστεί, ο γνωστός μας, ο μέχρι σήμερα ιστάμενος ναός της Αναστάσεως του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Εκεί εγείρονται οι κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου, γιατί σε κάποια σημεία το λέει αυτό, το αναφέρει. Ιστό, δηλαδή στο θέμα, και ερχόμενον εν δόξη κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Ώστε η κατήχηση αυτή θα αναλύσει το συγκεκριμένο αυτό σημείο, ότι ο Χριστός θα έρθει με δόξα να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς, και του οποίου η βασιλεία είναι ατελείωτη, χωρίς τέλος. Και βάζει ακόμη ένα υπότιτλο, θα λέγαμε, στον τίτλο, και περί του Αντιχρίστου. Ότι θα μιλήσουμε στην κατήχηση αυτή και για τον Αντίχριστον, είναι πολύ φυσικό, τη στιγμή που το θέμα του Αντιχρίστου είναι έσχατον της ιστορίας, και η κρίση που θα γίνει, δηλαδή ανάσταση νεκρών, ερχομός του Χριστού κτλ. Και αυτό είναι έσχατον σημείων. Συνεπώς, προηγείται ο Αντίχριστος, έπεται η κρίση, ανάσταση νεκρών, κρίση, καθολική κρίση πλέον, και τα δύο όμως, τα οποία είναι πάρα πολύ κοντά, ξέρετε πόσο κοντά, προσέξτε με και να το θυμάστε αυτό, γιατί κυκλοφορούν και μερικά πράγματα περίεργα, και μάλιστα σε ορθόδοξα κείμενα, χωρίς να αναφερθώ πού, συναπτά. Συμπίπτει το τέλος του Αντιχρίστου με την αρχή της εμφανίσεως του Χριστού, δηλαδή με τη Δευτέρα Παρουσία. Είναι κολλητά, αυτό θα πει συναπτά, είναι κολλητά αυτά τα δύο πράγματα. Τελειώνει ο Αντίχριστος, αρχίζει η κρίση. Και τα δύο όμως, σας είπα, είναι στα έσχατα, γι' αυτό λέγονται εσχατολογικά στοιχεία. Μην νομίζετε ότι είναι μακροχρόνια πράγματα αυτά που αφορούν αιώνες. Η βασιλεία του Αντιχρίστου, η επίσημος βασιλεία του, είναι 3,5 χρόνια. Και με το τέλος των 3,5 ετών αρχίζει η κρίση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πράγματα συνεπτυγμένα αυτά. Μεταξύ τους εννοείται συνεπτυγμένα, κολλητά όπως σας είπα, συναπτά. Στη συνέχεια λέει η επιγραφή και ανάγνωσης εκ του Δανιήλ. Την αφορμή την παίρνει διαβάζοντας τον Δανιήλ τον προφήτην, για να πει αυτά που θα πει εις τους κατηχουμένους. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα ανατρέξει σε πλήστα όσα σημεία της Αγίας Γραφής. Θα το δείτε αυτό. Θα επιστρατεύσει ό,τι μπορεί να επιστρατεύσει από την Αγία Γραφή, για να κατοχυρώσει εκείνα τα οποία θα πει. Ποιο σημείο θα πάρει από τον Δανιήλ? Εθεώρουν έως ου θρόνι ετέθησαν, και παλαιός ημερών εκάθητο. Και εξής, και τα υπόλοιπα. Εθεώρουν εν οράματι της νυχτός, και ιδού μετά των εφελών του ουρανού, ως Υιός ανθρώπου ερχόμενος.
και τα εξής. Αυτά παίρνει ως περικοπή, τη διαβάζει στους κατηχουμένους του και την αναλύει. Αυτά βέβαια που σας είπα δεν είναι παρά αναφέρονται στο 7ο κεφάλαιο του Δανιήλ, από τον στίχο 9 έως 13-14 κτλ. Και τώρα ερχόμεθα στο κύριο θέμα. Πριν όμως έλθουμε στο κύριο θέμα, θα ήθελα να σας έκανα μία πολύ πολύ μικρή εισαγωγή, διότι όταν μιλήσαμε για τα θέματα του Αντιχρίστου αναλύοντες χάρη τη Θεού την Αποκάλυψη του Ευαγγελιστού Ιωάννου, πριν από μερικά χρόνια είχε γίνει αυτό, θα το ενθυμίστε, τότε ακόμα ζούσαμε μία ανύποπτη εποχή, παρότι δεν είναι πολύ μακριά. Δεν είναι παρά 3 χρόνια τώρα, μπήκαμε στο 3ο έτος που τελειώσαμε την Αποκάλυψη και κάνουμε τις πράξεις. Συνεπώς, πριν από 3 χρόνια. Και αν λάβετε υπόψη ότι το θέμα του Αντιχρίστου δεν ήταν το τελευταίο, ανεφέρεται στο 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, θα έλεγα πριν από 5 χρόνια, χοντρικά. Τον καιρό που λέγαμε για τον Αντίχριστο, ακόμα υπήρχε μία σιωπή γύρω μας για το θέμα αυτό. Ήταν κάπως πρωτοποριακό, δεν είχε ακουστεί τίποτα. Αισθανόμουν, αγαπητοί μου, αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό ο Θεός φώτισε να κάνουμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Εγώ και άλλα πράγματα έβαλα στο μυαλό μου. Και δεν σας τα λέω τώρα, και άλλα πράγματα. Και ήθελα να τα γνωρίζετε αυτά, να είστε ετοιμασμένοι. Ο λόγος ήτο αυτός που επελέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Θα έλεγα όχι για την υποδοχή του, για την αντιμετώπιση του Αντιχρίστου, αλλά μία γενικότερα προπαρασκευή. Όχι τώρα του προσώπου του Αντιχρίστου, μπορεί να μην ζήσουμε. Μπορεί να έρθει από 50, 100, 200 χρόνια. Παράδειγμα το λέω. Δεν ξέρουμε πότε θα έρθει. Γιατί συνδέεται με τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Σας το ξαναλέγω άλλη μια φορά αυτό. Και που χρονικά είναι άγνωστη η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Σαφώς άγνωστη. Ούτε ο Απόστολος Παύλος γνωρίζει πότε θα έρθει ο Αντίχριστος. Γιατί δεν γνωρίζει την ώρα της Δευτέρας παρουσίας. Παρά μόνο καθορίζει μερικά πράγματα για να καθησυχάσει τους Θεσσαλονικείς και να τους έχει και ανησύχους. Τους καθησυχάζει για να μην είναι σε πράγματα που δεν πρέπει ανήσυχοι, αλλά και να τους διατηρεί σε μια ακμαία ανησυχία εν όψη και εν αναμονή του Αντιχρίστου, που θα πρέπει να διατηρούν μια ετοιμότητα πνευματική. Αλλά η εποχή μας ιδιαιτέρως απαιτεί πνευματική ετοιμότητα, διότι δεν είναι μπροστά μας το πρόσωπο του Αντιχρίστου. Θα έρθει, ο Θεός ξέρει πότε. Είναι όμως τα όργανα του Αντιχρίστου. Είναι η Αντίχριστη που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην επιστολή του, ότι έχουν γίνει πολλοί Αντίχριστοι. Συνεπώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλες εκείνες τις προδρομικές καταστάσεις του Αντιχρίστου που θα μας οδηγήσουν στον Αντίχριστο. Τότε λοιπόν που λέγαμε αυτά, υπήρχε μία ηρεμία στο τουλάχιστον το ελληνικό εκκλησίασμα. Δεν υπήρχε αυτό που υπάρχει σήμερα σαν μία μεγάλη ανησυχία, ένας άλλος και τα λοιπά. Αυτή η ανησυχία και ο άλλος ότι έρχεται ο Αντίχριστος, και μάλιστα από την Αμερική που κινήθηκαν προτεστάντες γύρω από το θέμα αυτό, και ότι εξεδόθη ήταν προτεσταντικής προελεύσεως, μην το ξεχνάτε αυτό το πράγμα, θα ήθελα να σας έλεγα ότι ανάμεσα σε κάποια λάθη που δημιουργήθηκαν, λάθη αντιμετωπίσεως, και ο Θεός να βάλει το χέρι του μη καποτοξυνθούν τα πράγματα, διότι πνευματικοί άνθρωποι πήραν μια αλφα στάση, πνευματικοί άνθρωποι εξίσου πήραν μια β' στάση, και σαν να δημιουργούνται οπαδοί και αρχίζουν να βρίζονται. Ήδη έπεσε στα χέρια μου μόλις το Σαββάτο το βράδυ, έπεσε ένα που κυκλοφόρησε από κάποιον ιερό μόναχο, τα έβαλε εναντίον του Αγίου Φλωρίνης, λέω, ομιλώ επωνύμως, τον ευρίζει φοβερά.
χωρίς ντροπή και χωρίς τίποτα. Γιατί, γιατί λέει έγραψες στη σπίθα εκείνο και εκείνο. Υπάρχει κίνδυνος να έχουμε χαλασμένες σχέσεις εμείς οι Ορθόδοξοι. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Λοιπόν, έχουν γίνει πολλά λάθη. Εγώ θα σας πω κάτι που θα παρακαλέσω πολύ να το προσέξετε. Ένα λάθος από τα πολλά που έγιναν είναι και τούτο, ότι το θέμα του Αντιχρίστου αντιμετωπίστηκε μεμονωμένο. Δηλαδή συγκεκριμένα γράφτηκαν βιβλία γρήγορα γρήγορα για να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό γύρω από τον Αντίχριστο, δηλαδή γύρω από το κεφάλαιο 13 της Αποκαλύψεως. Δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε, αγαπητοί μου, το θέμα του Αντιχρίστου εάν δεν εντάξουμε το θέμα αυτό και στα υπόλοιπα κεφάλαια του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Δηλαδή πρέπει να έχουμε γνώση ολοκλήρου του βιβλίου της Αποκαλύψεως, κάτι το οποίο δεν γίνεται. Βεβαίως, ποιος έγραψε βιβλίο? Ο πατήρ Χαράλαμπος Βασιλόπουλος έχει γράψει. Παλιότερα ο πατήρ Ιωήλ Γιανακόπουλος έχει γράψει πολύ περιληπτικά. Όμως ο Μπαρατσιώτης έχει κάνει ένα υπόμνημα που είναι η στάθμη του λίγο υψηλή και δεν μπορεί να την καταλάβει ο καθένας. Δεν έχει γραφεί τίποτα, σε ολόκληρο εννοείται το βιβλίο. Ποιος θα κάνει τον κόπο να γράψει ένα βιβλίο ολόκληρο και ποιος θα έχει τον κόπο να καθίσει, είμαστε περίεργοι εμείς οι άνθρωποι, να διαβάσει το βιβλίο αυτό? Παθαίνουμε ό,τι γίνεται με τα μυθιστορήματα τα αστυνομικά. Μόλις αγοράσουμε ένα βιβλίο, πάμε στο τέλος να δούμε τι έγινε. Τι έγινε στο τέλος με αυτή την αστυνομική ιστορία? Διάβασέ το από την αρχή και μάλιστα να μην έχεις την περίεργη να δεις τι έγινε στο τέλος. Θα φτάσεις στο τέλος. Γιατί να ζημιώσεις την ομορφιά μιας διηγήσεως, μιλάω τώρα για το αστυνομικό μυθιστόρημα, για να πας να δεις τι έγινε στο τέλος? Όλα καλά, τα πετάς. Σε ενδιαφέρει μόνο το τέλος? Έτσι και εδώ. Όταν διαβάζουμε, ενδιαφερόμεθα για το θέμα του Αντιχρίστου, δεν θα το πάμε μεμονωμένον, αλλά θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό που είναι από φύση του ενταγμένο μέσα σε ολόκληρο το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Και για να κατανοήσουμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως θα επιστρατεύσουμε ολόκληρη την Αγία Γραφή. Και για να κατανοήσουμε ορθώς την Αγία Γραφή θα επιστρατεύσουμε και τους πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι θα μας δώσουν τη σωστή ερμηνεία. Αυτή είναι η σωστή, η καλή δουλειά. Όλα τα άλλα είναι, επιτρέψατε μου, τσικυριγκιτζίδικα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν. Και όταν προσπαθούμε να δώσουμε πρόχειρες λύσεις, δημιουργούμε προβλήματα και δυστυχώς κάποτε σχέσεων. Να αρχίσουμε να βριζόμαστε, να λέμε τον άλλον προδότη, γιατί αυτά λέγονται. Είσαι προδότης, λέει, που πας να καθησυχάσεις το λαό με το να λες αυτά. Και άλλο λέει, όχι, εσύ είσαι εκείνος που εξεγείρεις το λαό και τον κατεβάζεις στο πεζοδρόμιο. Έγιναν και διαδηλώσεις για το θέμα αυτό. Θυμηθείτε το θέμα των ταυτοτήτων. Δεν μίλησα τίποτα σε όλα αυτά, αν έχετε προσέξει. Δεν μίλησα. Ζούμε μέσα σε μια κατάσταση που δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Εμείς σαν Εκκλησία. Γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί μου, και με την κατήχηση τη 15η, σήμερα δεν θα μιλήσουμε τίποτα για τον Αντίχριστο. Θα φτάσουμε όμως και στον Αντίχριστο. Για να μην πείτε εκείνοι που ήρθατε σήμερα, α, δεν είπε τίποτα, δεν ξαναπάω. Όχι, προς Θεού. Θα πάρουμε το θέμα ως πλαίσιο. Και εκεί θα δούμε και το θέμα του Αντιχρίστου. Ύστερα, μας ενδιαφέρει πιο πολύ το θέμα του Αντιχρίστου από το θέμα του ερχομού του Χριστού. Αυτό μας ενδιαφέρει, το θέμα του ερχομού του Χριστού. Αν αυτό έχω μπροστά μου 1000 αντίχριστοι, δεν θα μου κάνουν τίποτε.
και θα είμαι και ενημερωμένος και θα ξέρω πως θα αντιμετωπίσω τον Αντίχριστο. Κατά τα άλλα, αν μόνο για τον Αντίχριστο ενδιαφέρομαι και όχι για τον ερχόμενο του Χριστού, θα πέσω έξω. Θα ξέρω πως να κινηθώ. Ύστερα, δεν μας ενδιαφέρει τι θα γίνει αυτός ο κόσμος. Εδώ έχει κάτι μεγαλειώδη πράγματα ο Άγιος Κύριος σε αυτή την κατήχηση. Μεγαλειώδη. Όταν μιλάει για τις δύο παρουσίες του Χριστού, πρώτη και δευτέρα, και όταν ακόμα μιλάει, αν θέλετε, και για την ανακαίνιση του σύμπαντος κόσμου. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σπουδαία και αποτελούν, θα λέγαμε, σαν γνώση το πλαίσιο για να μάθουμε τι είναι ο Αντίχριστος. Το θέμα του Αντιχρίστου είναι μία παρένθεση. Είναι μόνο μία παρένθεση στο θείο σχέδιο. Το θείο σχέδιο είναι να έρθει ο Χριστός, να γίνει η Ανάσταση των νεκρών και να γίνει η ανακαίνιση του σύμπαντος κόσμου. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Κάποιο σημείο είναι, έρχεται ο Αντίχριστος να ματαιώσει, εξού και το όνομά του Αντίχριστος, να ματαιώσει το έργο του Χριστού. Δεν τα καταφέρνει όμως, διότι όχι γιατί είναι μόνο άνθρωπος, άνθρωπος 100%, γεννημένος από μάνα και πατέρα 100%, και κατενέργεια του σατανά, άλλο σατανάς ενικήθηκε ήδη από τον Σταυρό του Χριστού. Εδειγμάτισε, λέει ο Απόστολος Παύλος, τον δειγματίζω, θα πει παραδειγματίζω, δηλαδή μπροστά στον αγγελικό κόσμο, αόρατο πράγμα για μας, ο Χριστός εδειγμάτισε, δηλαδή παραδειγμάτισε την πτώση του σατανά. Όλος ο αγγελικός κόσμος είναι την πτώση του σατανά, είναι η προτελευταία, θα λέγαμε, κατακερμάτιση του σατανά. Η τελευταία θα είναι πια όταν θα ξανάρθει ο Χριστός να ρίψει πλέον τον διάβολον, εκείνον ο οποίος θα έχει ξεσηκώσει τον Αντίχριστον, τον άνθρωπον δηλαδή, και τον έναν και τον άλλον και τον διάβολον και τον Αντίχριστον, να τους ρίψει, όπως λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, ζώντας εις την λίμνη του πυρός. Και όπως ανενθυμίστε, είναι χρόνια βέβαια, εκείνο το ζώντας, πώς τους ρίχνει ζωντανούς. Και ο μεν διάβολος είναι πνεύμα, ο Αντίχριστος είναι όμως άνθρωπος. Πώς αυτός θα ρηφθεί εις τη λίμνη του πυρός ζωντανός? Λίμνη πυρός θα πει κόλασης. Δηλαδή θα πάει ζωντανός στην κόλαση? Ναι. Πού είναι το μυστήριο? Είναι αυτό που λέγει ο Ευαγγελιστής, συγγνώμη, ο Απόστολος Παύλος. Μυστήριο. Σας λέγω μυστήριο, είναι στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή. Λέει το εξής, ότι ποιο είναι το μυστήριο? Το μυστήριο είναι εμείς οι περιλυπόμενοι, οι ζώντες, εμείς που θα έχουμε μείνει όταν θα έρθει ο Χριστός και θα ζούμε. Μιλάει σε πρώτο πληθυντικό, γιατί εφόσον ζει και τα γράφει, μπορούσε να γίνει και στις ημέρες του Αποστόλου η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Όπως και εμείς θα μιλήσουμε σε πρώτο πρόσωπο, γιατί μπορεί να γίνει στις ημέρες μας η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Δεν το ξέρουμε αυτό. Τι κάνει? Εμείς, λέγει, δεν θα δοκιμάσουμε θάνατο. Αλλά όχι οι πιστοί, οι ζώντες άνθρωποι, δεν θα δοκιμάσουμε θάνατο, αλλά θα περάσουμε από την κατάσταση που βρισκόμεθα της φθοράς και της θνητότητος εις την κατάσταση της αυθαρσίας και αθανασίας, μη θνητότητος. Έτσι λοιπόν, για να λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, ότι ο διάβολος, κυρίως ο Αντίχριστος μας ενδιαφέρει, θα ρηφθεί ζωντανός εις την λίμνη του πυρός στην κόλαση, σημαίνει δεν θα δοκιμάσει θάνατο. Θα περάσει κατευθείαν εις την κόλαση, στην αιωνία κόλαση, χωρίς να δοκιμάσει θάνατο. Εξού και η απάντηση, μετά από τον Αντίχριστο, μήπως μεσολαβήσει καμία χιλιετής βασιλεία? Όχι. Γιατί? Για αυτό το λόγο. Εγώ σας παίρνω αυτή την κατοχήρωση, την αγιογραφική, για να μην σας πω ότι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας είναι αυτή.
μπορείτε να δείτε και ορθόδοξα έντυπα που έχουν την εξής θέση, ότι μετά από τον Αντίχριστο θα έρθουν 1000 χρόνια. Όχι προς Θεού. Είναι λανθασμένη η περίπτωση αυτή. Και δεν είναι δική μου άποψη, δεν θα σας πω τίποτα δικό μου. Είναι η θέση της Εκκλησίας. Η Εκκλησία λέγει ότι μετά από τον Αντίχριστο έρχεται η κρίση και μετά από την κρίση η Βασιλεία του Θεού, όχι χιλιατής, αλλά η αιωνία Βασιλεία πλέον του Θεού. Και ποια είναι αυτή η χιλιατής Βασιλεία, τα λέγαμε τότε στην Αποκάλυψη, τι άλλο είναι παρά ο χρόνος, όπως λέγει η Εκκλησία το λέει αυτό, το λέγω εγώ, Φερειπίν ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, είναι ο χρόνος ο μεταξύ των δύο παρουσιών του Χριστού ή ο χρόνος του Ευαγγελίου. Δηλαδή ο χρόνος που μεσολαβεί, γιατί ο αριθμός 1000 είναι στρογγυλός αριθμός και δεν είναι ακριβής, είναι συμβολικός, δηλαδή μεγάλο χρονικό διάστημα, ο μεταξύ της πρώτης παρουσίας του Χριστού στη γη με τη δευτέρα παρουσία του, ο χρόνος ο περικλειόμενος είναι τα 1000 χρόνια, ή ο χρόνος του Ευαγγελίου, δηλαδή είναι ο χρόνος που κινείται το Ευαγγέλιο δια να κατακτά ανθρώπους. Όχι μόνο με την έννοια να απλωθεί σε όλη τη γη, αλλά με την έννοια να κατακτά ανθρώπους. Διότι εδώ στην Ελλάδα η διάδοση του Ευαγγελίου έγινε από τους Αποστόλους. Δεν σημαίνει ότι έπαψε το Ευαγγέλιο να κατακτά ανθρώπους, διότι σε κάθε εποχή διαρκώς εργάζεται το Ευαγγέλιο να κατακτάει ανθρώπους. Όχι με την έννοια της διαδόσεως, αλλά με την έννοια της κατακτήσεως. Και στέλνει εις τον Παράδεισον τους Αγίους που αναμένουν εκεί την Ανάσταση των νεκρών, να πάρουν τα σώματά τους, να γίνει η κρίση και με τα σώματά τους μετά θα ακούσουν εκείνο «Δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν Βασιλεία». Σας έδωσα λοιπόν ένα γενικό διάγραμμα για να σας πω ότι ο νους, δηλαδή το συμπέρασμα των όσων σας είπα εισαγωγικά, είναι ότι δεν μπορούμε να δούμε το θέμα του Αντιχρίστου ξεκομμένο από όλα τα άλλα θέματα της πίστεώς μας. Και πρέπει να το δούμε ενταγμένο μέσα σε όλα εκείνα που προσφέρει η διδασκαλία της Εκκλησίας. Γι' αυτό λοιπόν και την Αποκάλυψη πρέπει να διαβάσουμε ολόκληρη, να διαβάζουμε, όχι να διαβάσουμε, και την Αγία Γραφή ολόκληρη, γιατί όλα τις τα βιβλία έμεσα ή άμεσα ομιλούν. Είδατε εδώ τι επιστρατεύει ο Άγιος Κύριλλος, τον Δανίλ. Ο Δανίλ που ανήκει στην Παλαιά Διαθήκη και θα μιλήσει για τον ερχομό του Χριστού και για τον Αντίχριστο. Ξέρετε με πόση σαφήνεια ομιλεί ο Δανίλ, Παλαιά Διαθήκη, έκτος αιών προ Χριστού. Με πόση σαφήνεια ομιλεί δια των Αντίχριστων. Καταπλήσουσα σαφήνεια. Τέτοια ακρίβεια που μας καταπλήσει πραγματικά. Βλέπετε, θα πάρουμε ολόκληρη την Αγία Γραφή. Θα πάρουμε και τους πατέρες, όπως εδώ τον Αγίο Κύριλλο, τη 15η κατήχηση, αλλά και όλες τις άλλες κατήχησεις. Και γενικότερα τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Και ακόμα ένα στοιχείο θεμελιώδες και βασικό, εξίσου με αυτά που σας είπα. Σε ποιους θα αποκαλυφθεί ότι ο Αντίχριστος, ότι το πρόσωπο αυτό είναι ο Αντίχριστος, λέει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, και ο Άγιος Ειρηναίος Λιώνος Λουγδούνου, της νύφουση. Σε εκείνους που θα νύφουν, δηλαδή που θα ζουν πνευματική ζωή και θα έχουν καθαρή καρδιά, αυτοί θα διακρίνουν ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος. Λοιπόν, αγαπητοί μου, καταλάβατε, πρέπει να ζούμε, όχι να μελετούμε και να ακούμε, αλλά πρέπει να ζούμε και την πνευματική ζωή για να μπορέσουμε να διακρίνουμε και το τελικό ανθρώπινο πάντα γνήσιο πρόσωπο του Αντιχρίστου, του οποίου το όνομα είναι κρυμμένο μέχρι τώρα. Τότε θα αποκαλυφθεί 666, όσο και όλους εκείνους τους
αντιχρίστους της ιστορίας, κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, πολύ αντίχριστη γεγόναση, η οποία είναι στην εποχή μας, ήταν στην περασμένη εποχή, στην προπερασμένη εποχή, είναι στην εποχή μας, είναι λίγο πιο κάτω, έως ότου έρθει ο πραγματικός αντίχριστος. Όλες εκείνες οι αντίθεες καταστάσεις και δυνάμεις που σήμερα πολεμούν την Εκκλησία, πολεμούν τον πνευματικό βίο κλπ. Όλα αυτά πρέπει να τα ξέρουμε, να είμεθα πάνοπλοι, πανέτοιμοι, με όραση Αγίου Πνεύματος, με όραση Αγίου Πνεύματος που δίδει η νύψης της καρδιάς και του νου. Δηλαδή η καθαρότητα του πνευματικού βίου. Αυτά μια μικρή εισαγωγή, έστω και αν κατ' την άλλο σε μισή ώρα. Και εισερχόμεθα, αγαπητοί μου, στην πρώτη παράγραφο της 15ης κατηχήσεως του Αγίου Κυρίλου. Λέει: Χριστού παρουσίαν καταγγέλωμεν, ου μίαν μόνον, αλλά και δευτέραν, της προτέρας πολύ καλίωνα. Ημεν γάρ υπομονής είχεν επίδειξεν, είδε θείας βασιλείας φέρει το διάδημα. Ως γάρ επί το πλήστον, πάντα διπλά παρά το Κυρίο ημών Ιησού Χριστού. Ιησού Χριστό. Το Κυρίο ημών Ιησού Χριστό. Διπλή γέννησης, μη εκ Θεού πρωτών αιώνων κλπ. Στο θέμα αυτό λέγει ο Άγιος Κύριλλος εις τους κατοικουμένους του, ερχόμεθα να καταγγείλουμε, να αναγγείλουμε Χριστού παρουσίαν, όχι μόνο μία αλλά και δευτέρα, και η οποία δευτέρα παρουσία είναι πολύ καλύτερα της πρώτης, διότι μεν πρώτη είχε ανάγκη επιδείξεως υπομονής, σταυρών υπέμεινε ο Χριστός, υπέμεινε, συνεπώς είναι θέμα υπομονής, παρουσία υπομονής, ανέχθηκε παρουσία ανοχής, ανέχθηκε όταν του λέγει ο Πιλάτος: δεν φοβήσαι εμένα, έχω εξουσία να σε απολύσω, να σε καταδικάσω. Και ο Κύριος λέγει: καμία εξουσία δεν θα είχε σε μένα εάν δεν σου είχε δοθεί. Τι είναι λοιπόν αυτό? Ανοχή. Ανέχομαι. Τα λοιπόν παρουσία υπομονής και ανοχής. Είδε η δευτέρα όμως παρουσία φέρει, λέγει, το διάδημα, το στέμα, που είναι και η επισφράγηση της Θείας Ουρανίου Βασιλείας. Και λέγει μια πολύ ωραία φρασούλα ο Άγιος Κύριλλος, η οποία έχει πάρα πολύ βάθος, διότι λέγει: ως επί το πλήστον, οι πιο πολλές δηλαδή περιπτώσεις, εκείνα που αναφέρονται στον Ιησού Χριστόν είναι διπλά. Εδώ θέλω να προσέξετε. Πριν όμως προχωρήσω να δούμε αυτά που λέγει και που δεν τα αναφέρει, αυτά τα ένα-δυο που θα σας πω, για να πάρετε μία εικόνα αυτής της διπλότητος, της διφυΐας του προσώπου του Ιησού Χριστού. Πάντα όμως ένα πρόσωπο. Εδώ είναι το μυστήριο. Δεν έχουμε δύο πρόσωπα. Έχουμε ένα πρόσωπο. Ξέρετε, εχθές που γιορτάσαμε την εορτή του Αγίου Αθανασίου και του Αγίου Κυρίλου, πέρα τον Άγιο Κύριλο, ο οποίος επολέμησε την αίρεση του Νεστορίου, που έλεγε, ήταν στην Έφεσο, είναι η τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, η οποία έλεγε ότι η Παναγία είναι Χριστοτόκος και όχι Θεοτόκος. Αυτό σημαίνει ότι η Παναγία συνέλαβε έναν κοινόν άνθρωπον. Αδιάφορον τώρα αν αυτός ο άνθρωπος είναι εκ Παρθένου ή δεν είναι.
αλλά κοινός άνθρωπος, ψηλός, το ψι με γιώτα, δηλαδή σκέτος άνθρωπος, όπως είμαι εγώ και εσείς. Και κατόπιν μπήκε, γιατί πρόκοβε στην αρετή αυτός ο άνθρωπος, μπήκε ο Θεός Λόγος και ήτο κάτω από την ενέργεια του Θεού Λόγου. Αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε ενανθρώπιση του Θεού Λόγου, και αν δεν έχουμε πραγματική ενανθρώπιση κατά τον Μέγαν Αθανάσιον και η συνεχεία, γιατί είναι μεταγενέστερος ο Άγιος Κύριλλος, και κατά τον Άγιον Κύριλλον, δεν έχουμε σωτηρία. Τότε δεν πήρε το πρόσλημα, δηλαδή δεν πήρε τη φύση μας να τη θεώσει. Είναι κάτι ξένο πράγμα. Αυτό θα το κάνει ο διάβολος. Στον Αντίχριστο δεν θα, ξέρετε, δεν θα ενανθρωπίσει ο διάβολος. Μερικοί λένε, δηλαδή ο διάβολος θα γίνει άνθρωπος. Όχι. Απλώς θα ενεργήσει σε έναν άνθρωπο ο διάβολος. Γιατί? Γιατί ο διάβολος δεν μπορεί να ζήσει διπλά. Το μυστήριο αυτό ανήκει μόνο στο Θεό. Ο διάβολος δεν δύναται να ενανθρωπίσει. Αν μου πείτε, μα εμφανίζεται σαν άνθρωπος, και οι άγγελοι σαν άνθρωποι εμφανίζονται, αλλά δεν είναι πραγματική, είναι καταδόκηση. Διότι εμφανίζεται ο άγγελος, δεν πληροφορεί, άγγελοι δεν πληροφορούν τις μυροφόρες, το και το. Άγγελοι δεν πληροφορούν τους βοσκούς, το και το. Αλλά οι άγγελοι παίρνουν μορφή ανθρώπου, αλλά δεν είναι άνθρωποι. Παίρνουν απλώς μορφή ανθρώπου για να μιλήσουν στους ανθρώπους, να επικοινωνήσουν. Και ο διάβολος παίρνει μορφή και ανθρώπου και ζώων παίρνουν, ό,τι θέλετε. Αλλά ούτε ο διάβολος είναι άνθρωπος, ούτε οι άγγελοι γίνονται άνθρωποι. Δεν έχουμε ενανθρώπιση των ουρανίων πνευμάτων. Δεν είναι δυνατόν, δεν γίνεται. Είναι στη φύση αδύνατον. Αυτό στη φύση, στη δομή, είναι αδύνατον. Ο Θεός έτσι το θέλει. Συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να έχω και τη σωτηρία. Εδώ τώρα λέει ο Άγιος Κύριλλος ότι η Θεοτόκος, η Μαρία, δεν είναι Χριστοτόκος. Δεν γύρισε έναν άνθρωπο ο οποίος γίνεται Μεσσίας. Αυτό θα πει Χριστοτόκος. Γεννά Μεσσία. Όχι. Η Παναγία, η Μαρία, είναι Θεοτόκος. Δηλαδή συνέλαβε στα σπλάχνα της αυτών των Θεών Λόγων που παίρνει εξ αυτής ανθρωπίνη φύση. Και είναι το αγιογραφικό, δεν θέλει πολλές αποδείξεις, εκείνο που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όντως ο Λόγος σάρξ εγένετο. Ο Λόγος, δηλαδή ο Θεός Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο, ο Υιός σάρξ εγένετο, έγινε σάρκα, έγινε ο ίδιος, δεν μπήκε, δεν εισήλθε. Μόνο ο διάβολος, σας είπα, θα είναι κατ' ενέργεια δική του ο Αντίχριστος. Ο Χριστός δεν είναι κατ' ενέργεια δική του σε κάποιον που γεννήθηκε γιατί ήξανε σε αρετή, πρόκοβε σε αρετή. Όχι. Ο Λόγος γίνεται σάρξ. Αλλά επειδή ο Ιησούς Χριστός είναι και Θεός και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, γι' αυτόν συναντώνται όλα, σχεδόν όλα διπλά. Θα αναφέρω δυο μόνο που δεν τα γράφει ο Αγίος Κύριλλος και θα πούμε και του Αγίου Κυρίλου. Ο Χριστός έχει πάντα ένα πρόσωπο. Δεν είναι δύο, διότι αν πούμε ότι είναι δύο ο Χριστός, τότε σημαίνει αυτό ότι μπήκε σε έναν άνθρωπο. Ο άνθρωπος είχε το πρόσωπό του και μπαίνει τώρα και δεύτερο πρόσωπο που είναι ο Θεός Λόγος. Όχι. Όταν λέμε ο Θεός έγινε άνθρωπος, σημαίνει το ίδιο πρόσωπο είναι. Δεν προσλαμβάνει κάτι άλλο. Αυτό όμως αποτελεί μυστήριο, διότι προσλαμβάνει μεν ψυχή ανθρωπίνη, προσλαμβάνει σώμα ανθρώπινον, αλλά ενώ η ψυχή στον άνθρωπο καθορίζει πρόσωπον, ο Ιησούς Χριστός, δηλαδή ο Θεός Λόγος, δεν παίρνει δεύτερο πρόσωπο, αλλά είναι το ίδιο. Έχουμε λοιπόν μία υπόσταση. Πρόσωπο, στη θεολογία το πρόσωπο λέγεται υπόστασης. Θα πει και κάτι άλλο, να μην σας μπερδεύω, έως εκεί.
ότι το πρόσωπο λέγεται υπόσταση. Άμα λοιπόν λέμε υπόσταση, εννοούμε ένα πρόσωπο, μία. Και λέμε ότι οι ανθρωπίνοι και η θεία φύση έχουν ένα πρόσωπο, μία υπόσταση. Και το λέμε και έτσι, υποστατική ένωση θείας και ανθρωπίνης φύσεως υπό ένα πρόσωπο. Τέλος. Έχουμε όμως δύο ενέργειες. Έχουμε δύο θελήσεις. Αυτά τα διπλά. Τα πει δύο ενέργειες. Η ενέργεια του Θεού, του Θεού Λόγου, και η ενέργεια του της ανθρωπίνης φύσεως. Έχουμε δύο θελήσεις. Είναι η θεία θέληση και η ανθρωπίνη θέληση. Ότι η ανθρωπίνη γνώση θέληση και ενέργεια υποτάσσεται εις την θεία, αναμφισβητήτως. Ξέρετε ότι υπήρξε θέμα αιρέσεως ότι ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, έχει μία θέληση. Είναι η λεγόμενη, θα το ξέρετε, μόνο θελείτε. Έτσι και στην ενέργεια η μόνο ενεργείται. Και στο θέμα της γνώσεως, ο Ιησούς Χριστός έχει δύο γνώσεις. Είναι η ανθρωπίνη και η θεία γνώσεις. Έχουμε λοιπόν στο Χριστό δύο θελήσεις, δύο ενέργειες, δύο γνώσεις. Αλλά ως Θεός Λόγος, με τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιον, έχει μία ενέργεια, μία δύναμη, μία γνώση. Μόνο με την ανθρωπίνη του παρουσία, ως Θεάνθρωπος έχει διπλά, όπως μας λέγει εδώ, σχεδόν όλα τα έχει διπλά, μας λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Και απαριθμεί. Λέγει, διπλή γέννησης, μία εκ Θεού πρώτων αιώνων και μία εκ Παρθένου επί συντελεία των αιώνων. Η μία γέννηση είναι από το Θεό. Ο Θεός λέγεται πατήρ του Λόγου, γιατί τον γεννά αηδίως, αιωνίως. Αλλά και μία γέννηση ως προς την ανθρωπίνη του φύση εκ Παρθένου. Πότε θα γίνεται αυτή? Επί συντελεία των αιώνων. Ξέρετε, σε σχέση με τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου, το γεγονός της ανανθρωπίσεως είναι στην τελευταία ή προτελευταία στιγμή της ιστορίας της δημιουργίας. Αυτό είναι αποκαλυπτικό, προσέξατε το. Σε σχέση με την ηλικία της δημιουργίας και την ιστορία του ανθρώπου πάνω στη γη, η ενανθρώπισης χρόνικα συμβαίνει, όπως το λέει εδώ, επί συντελεία των αιώνων. Είναι το προτελευταίο, θα λέγαμε, λεπτόν της ιστορίας δημιουργίας και ανθρώπου. Ήρθε στα έσχατα, επί συντελεία των αιώνων ήρθε. Στο τέλος. Αν πείτε, γιατί δεν ήρθε το πιο μπροστά, αυτό μόνο ο Θεός το ξέρει, παρότι μπορούμε πολλά πράγματα να πούμε. Μα δεν αδικήθηκαν οι προ Χριστού? Όχι καθόλου. Γιατί? Γιατί κατέβηκε ο Χριστός στον Άδη και εκεί εκήρυξε. Όσοι τον εδέχτησαν, θα τον εδέχονται και όταν ήσαν στην παρούσα ζωή. Και όσοι δεν τον εδέχτησαν ούτε στον Άδη, δεν θα τον εδέχονται και ούτε εάν ήσαν σύγχρονοι με τον Χριστό. Ποιον λοιπόν αδίκησε ο Χριστός? Κανέναν. Κανέναν. Είναι μια απάντηση. Γι' αυτό κατέβηκε στον Άρη. Μια απάντηση ότι γιατί δεν ήρθε φεϊπήν πρώιμα στην ανατολή του ανθρωπίνου γένους. Ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν, βγήκαν από τον παράδεισο. Πριν λοιπόν προχωρήσουμε, να έρθει τότε να ενανθρωπίσει ο Υιός του Θεού να διορθώσει τα πράγματα. Όχι. Εκρίθη έτσι και σας εξήγησα το γιατί, ότι δεν αδικεί ο Θεός κανέναν. Τώρα, γιατί είναι το σχέδιο του Θεού αυτό? Προσέξτε, γιατί είναι το σχέδιο του Θεού. Πώς να πολυπραγμονεί κανείς το σχέδιο του Θεού? Ξέρουμε μόνο ότι το σχέδιο του Θεού πάντοτε είναι προϊόν σοφίας, δυνάμεως και αγάπης. Άμα το ξέρουμε αυτό για κάθε σχέδιο του Θεού, ησυχάζουμε. Διπλέ και εκάθοδη. Η μία
οι ασύμφανης, οι ως επιπόκων, και δευτέρα οι επιφανής, οι μέλουσα. Διπλές είναι και εκάθοδοι τα κατεβάσματα. Πρώτη φορά κατέβηκε από τον ουρανό, έκλεινεν ουρανούς και κατέβη, λέει ένας ψαλμικός στίχος. Έκλεινεν. Πόπο. Εκείνο το κλείνω, το κλείμε γιώτα, θα πει χαμήλωσε τους ουρανούς, σαν, πως να το πούμε, να ήταν ψηλά από εκεί, πως να πηδήσει. Έκφραση τώρα, προσέξτε, μια εικόνα είναι αυτό, μην τα πάρετε, προσέξτε πολύ, πως να πηδήσει από εκεί. Κατεβάζει λοιπόν τους ουρανούς. Τους ουρανούς κατεβάζει. Υπάρχει άλλη λύση. Να ανεβάσει τη γη. Πως να ανεβεί η γη, να αμαρτωλεί. Είναι μέσα σε γεμάτη, όπως θα μας πει λίγο πιο κάτω ο Άγιος Κύριλλος. Ακούστε τι θα πει πιο κάτω. Ότι στη γη, λέει, επάνω υπήρχε φθορά, κλοπή, μοιχεία, πανίδος αμαρτιών, εχύθη επί της γης, και αίματα εφέμα συνεμίγει εν το κόσμο. Πως να ανεβεί η γη προς τον ουρανό. Άλλη λοιπόν μέθοδος, η αγάπη του Θεού κατεβάζει τους ουρανούς. Αυτό είναι έκφρασης ωραιοτάτη, ωραιοτάτη, ποιητικοτάτη. Αν έχετε λίγο ποιητική φλέβα, το μυρίζετε. Έκλεινε ουρανούς και κατέβει. Ποιητικοτάτη φράσης. Δείχνει συγκατάβασης. Δεν μας το λέει με τη λέξη συγκατάβαση, μας το λέει ποιητικά με μια εικόνα, έτσι περιγραφικά. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Και κατέβει λοιπόν. Πρώτη λοιπόν κάθοδος. Αυτή τι το. Ασυμφανής. Τι θα πει ασυμφανής. Ότι δεν εγνωρίστη, διότι δεν έφερε τη δόξα του ουρανού. Είναι γνωστό ότι γεννήθηκε τόσο άσημα, το γεγονός των ποιμένων με τους αγγέλους ήταν ένα περιστατικό εκείνης της νύχτας, ξεχάστηκε γρήγορα. Το περιστατικό των μάγων ήταν ένα περιστατικό, ξεχάστηκε γρήγορα. Πέρασαν 30 χρόνια μέσα σε μια αφάνεια. Όταν ο Χριστός επιστρέφει, δηλαδή η Θεοτόκος και ο Ιωσήφ επιστρέφουν από την Αίγυπτον, προμανίας Ηρώδου, δεν έρχονται στην Βηθλέα, όπου συνέβησαν τα περιστατικά, τόσο η προσκύνηση των μάγων όσο και η διακήρυξη των ποιμένων. Τι είδαν? Έρχονται βορείως της Παλαιστίνης, στη Ναζαρέ, στη Γαλιλαία. Δεν ήξερε κανείς τίποτα. Και έμεινε άγνωστη η παρουσία του Χριστού. Ποιος είναι? Δεν λέγουν εκπλησόμενοι οι Ναζαρινοί. Μα ποιος είναι αυτός? Πόθεν αυτό η σοφία? Από πού του ήρθε η σοφία? Αυτός δεν είναι, λέγει, ο Υιός της Μαρίας και του Ιωσήφ. Προσέξτε, ο Ιωσήφ δεν έχει καμία σχέση με την Παναγία. Γι' αυτό και η εικονογραφία μας τον εβάζει στην άκρη της εικόνας όταν γεννιέται ο Χριστός, στην εικόνα της γεννήσεως. Τον εβάζει στην άκρη, άκρη, άκρη τον εβάζει. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Και με γυρισμένη πλάτη στο γεγονός της γεννήσεως, που δείχνει ότι με εικονογραφικών τρόπων δεν έχει καμία σχέση ο Ιωσήφ. Εκείνη η εικόνα που παρουσιάζει τον Ιωσήφ, την Παναγία και τον Χριστό σε ένα εργαστήριο, το ξυλουργικό εργαστήριο, δεν είναι ορθόδοξος. Πολύ είναι παραπάνω ο τίτλος «Η Αγία Οικογένεια». Όταν λέμε Αγία Οικογένεια, σημαίνει οικογένεια, θα πει πατέρας, μητέρα, και φυσική γέννηση παιδιών. Δεν είναι ορθόδοξος, είναι αντιδογματική. Να το προσέξουμε αυτό το σημείο. Δεν πρόκειται περί Αγίας Οικογένειας. Γι' αυτό και ο Άγγελος επαναλαμβάνει, θα πάρεις, λέγει, το παιδίο και την μητέρα αυτού. Το προσέχετε αυτό, πως το περιγράφει εκεί. Θα παραλάβεις το παιδίο και την μητέρα αυτού. Δεν λέει το παιδί σου. Νομικό σε φαίνατο Ιωσήφ ότι είναι πατέρας, διότι τι έπρεπε να πει Θεοτόκος?
να μαρτυρήσει, να περάσουν μέσα άνθρωποι, να περάσουν απ' έξω, να περάσουν μέσα άνθρωποι. Ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα. Τι έπρεπε να πει η Θεοτόκος? Έπρεπε να πει ότι ξέρετε ότι ποιος θα επίστευε και τι θα εγίνε το, αγαπητοί μου, και τι θα εγίνε το. Γι' αυτό το λόγο νομικός φέρεται ο Ιωσήφ σαν πατέρας. Έτσι η παρουσία του Χριστού εις τον κόσμο ή το ασυμφανής ή το άσημος εκένωσεν εαυτόν, δηλαδή άδειασε, δεν άδειασε, αλλά δεν άφησε να φανεί η Θεία Δόξα. Και μην ξεχνάτε, όταν άφησε μόλις κάτι να φανεί από τη Θεία του Δόξα, αυτό έγινε στο Θαβόρ και μόνο ενώπιον τριών μαθητών, και μόνο δια να ενισχυθεί η πίστη, να μην νομίσουν ποιος είναι και σκανδαλιστούν, που τελικά σκανδαλίστηκαν, ξέρετε, οι μαθητές. Σκανδαλίστηκαν, το είπε ο Χριστός. Απόψε, λέει, θα σκανδαλιστείτε όλοι με μένα, διότι πατάξω τον μημένα και διασκορπιστούν τα πρόβατα. Είναι γραμμένο. Τι θα πει θα διασκορπιστούν? Ότι θα πείτε, ποιος είναι αυτός που ακολουθήσαμε τρία χρόνια? Καταλάβατε? Σκανδαλισμός. Αλλά ήτο λοιπόν ο Χριστός στην πρώτη του παρουσία, ήτο άσημος, ήτο αφανής, ως επιπόκον. Αυτό το ως επιπόκον είναι από τον 71 ψαλμό στίχος 6. Πόκος είναι το μαλλί. Το μαλλί, το πρόβιο κατά προτίμηση. Όταν βγάλαμε μαλλί έξω στην δροσιά της νύχτας, ενώ δεν φαίνεται πουθενά η δροσιά, δεν αντιλαμβάνομαι κάτι πιο άλλο, βλέπουμε ότι το πρωί έχει πέσει η δροσιά επάνω εις το μαλλί και έπεσε, προσέξτε, δεν πειράζει να χρησιμοποιώ λέξεις από την παλιά μας γλώσσα, εξηγούμε όμως, αψοφητή, χωρίς ψόφων, το ψώ με όμικρον, θα πει αθόρυβα, έπεσε αθόρυβα, προσέξτε, αθόρυβα. Κάνει κανένα θόρυβο όταν η δροσιά πέφτει? Κάνει ένα θόρυβο. Τι ήθελε να δηλώσει ο ψαλμικός αυτός στίχος? Ότι έπεσε η ετός επιπόκων, δροσιά. Η ετός θα πει και καταιγίδα. Η δροσιά πάνω στο μαλλί θα πει ότι η γέννηση του Χριστού θα ήτο χωρίς να γίνει αντιληπτή από τον κόσμο, άσημος. Και η Δευτέρα, η επιφανής, η μέλουσα. Έχουμε όμως και τη Δευτέρα κάθοδο, η οποία θα είναι μελλοντική και η οποία θα είναι επιφανής, δηλαδή ένδοξη. Προσέξτε αυτό το ένδοξη. Θα ήθελα να σας έλεγα, αυτό δεν θα ήθελα να πιστεύω ότι κάποιος που μας ακούει αυτή την ώρα θα έφτανε στο σημείο αυτό, αλλά να το ξέρετε, να το λέτε σε άλλους παραπέρα. Έχουμε πάρα πολλούς χριστιανούς, βέβαια, εκείνοι καταρχάς που δεν ακούνε λόγο Θεού και δεν εκκλησιάζονται. Έχουμε όμως και χριστιανούς που ακούνε λόγο Θεού και εκκλησιάζονται. Τώρα, πώς ακούνε λόγο Θεού δεν ξέρω. Ξέρω μόνο ότι δεν γνωρίζουν, ή αν γνωρίζουν δεν πιστεύουν ότι ο Χριστός θα ξανάρθει. Γιορτάζουν τα Χριστούγεννα, δηλαδή την πρώτη κάθοδο του Χριστού, του Υιού του Θεού στον κόσμο, συγκινούνται γι' αυτό, δεν πιστεύουν ότι ο Χριστός θα ξανάρθει. Και πολλές φορές απαντούν κάπως έτσι: πού τα ξέρουμε αυτά? Μα το είπε ο Χριστός ότι θα ξανάρθει. Δεν υπάρχει πιο σαφής διδασκαλία μέσα στην Αγία Γραφή ότι ο Χριστός θα ξανάρθει. Προς Θεού, μην υπάρχει κανείς που να υποστηρίζει ότι ο Χριστός δεν θα ξανάρθει, διότι είναι άπιστος, διότι δεν έχει τίποτα να ωφεληθεί από αυτό. Και τι θα λέγατε? Ο χριστιανισμός που εξαντλείται στην πρώτη παρουσία του Χριστού, κάναμε λάθος.
Ο Χριστός δεν ήρθε εις τον κόσμο για να μας πει μερικά καλά πράγματα. Ο Χριστός ήρθε εις τον κόσμο για να μας πάρει από τον παρόντα κόσμο, να μας ξαναδώσει πίσω την ανθρωπίνη μας φύση, να κρίνει τον κόσμο και να τον κάνει καινούριο, τη δημιουργία ολόκληρη καινούρια. Αυτά θα γίνουν με τη Δευτέρα του κάθοδον. Μην το ξεχνούμε ποτέ αυτό. Ο Χριστός ξανάρχεται. Και ακόμα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι συνδέεται η παρουσία του Αντιχρίστου με τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Μην το ξεχνούμε αυτό. Μας το λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ευθύς μετά, λέγει, αναλώσει, θα τον καταστρέψει ο Χριστός με την παρουσία του, την εμφανή πλέον παρουσία του εις τον κόσμο, με τον λόγο του. Δηλαδή αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι θα σταλεί ζωντανός ο Αντίχρις, δηλαδή χωρίς να δοκιμάσει θάνατο, γιατί θα έχει παρουσιαστεί ο Χριστός. Δηλαδή τι, Δευτέρα του Χριστού παρουσία, δηλαδή πηγαίνει κατευθείαν για την κόλαση εις τη λίμνη του Πυρός και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι ο Χριστός ξανάρχεται, και μόνο γιατί ο πιστός μπορεί να το λέγει αυτό, γεμίζει από αισιοδοξία και από ειρήνη και από ανακούφιση. Λέει στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, δεν θυμούμε σε ποιο στίχο και ποιο κεφάλαιο, ότι όταν θα δείτε όλα αυτά να γίνονται, εκείνες οι, θα λέγαμε, οι προημιακές ημέρες του Αντιχρίστου, τότε και φτάσει το κακό εις το κορύφωμά του και η δοκιμασία η δική σας εις το κορύφωμά της, τότε, λέγει, σηκώσατε τα κεφάλια σας προς τον ουρανό, ότι πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Γιατί προς τον ουρανό? Γιατί από εκεί ο Κύριος έρχεται. Είναι σαφής η διδασκαλία του Κυρίου ότι έρχεται από τον ουρανό. Δεν έρχεται από τη γη. Δαίμονες και δαιμονοκρατούμενοι άνθρωποι σαν Μεσσίε έρχονται από τη γη. Ο Κύριος έρχεται από τον ουρανό και θα τον δει κάθε μάτι, όπως λάμπει, λέγει, η αστραπή από τη μια άκρη του ουρανού στην άλλη, σαν παρουσία αλλά και σαν ταχύτητα. Έτσι θα είναι η παρουσία του Υιού του ανθρώπου, σαν παρουσία και σαν ταχύτητα, ώστε ο Κύριος έρχεται. Γι' αυτό οι πιστοί περιμένουν και βλέπουν πάντα προς τον ουρανό. Εννοείται νοητά βλέπουν, αλλά και κάποτε αισθητά. Κύριε, πότε θα έρθεις? Δεν είναι αμαρτία να πει κανείς το πότε θα έρθεις. Το λέγουν ήδη οι ψυχές υπεπελεκημένες για τη μαρτυρία του Χριστού και του Ευαγγελίου, που είναι κάτω από το θυσιαστήριον, λέει στον βιβλίο της Αποκαλύψεως, και που δεν είναι παρά ο χώρος του Παραδείσου. Εκεί που αναμένουν την Ανάσταση των νεκρών οι Άγιοι. Διότι περιμένουν. Γι' αυτό, Κύριε, πότε θα έρθει? Και τους υπόθηκε, μη βιάζεσαι, θα προσταθούν κι άλλοι αδελφοί σας και τότε θα έλθω. Και για παρηγορία τους εδόθηκε, λέγει, λευκός χιτών και λοιπά, να μην τα επαναλαμβάνομαι, αυτά που λέγονται εκεί στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Και συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος: «Εν τη προτέρα παρουσία εσπαργανώθη εν τη φάτνη, εν τη δευτέρα αναβάλλεται φως ο σημάτιον». Στην πρώτη παρουσία του σπαργανώθηκε. Σπαργανώνω θα πει ντύνω με παιδικά ρουχαλάκια ένα νήπιο ή με ρούχα. Αυτό θα πει σπαργανώνω. Εσπαργανώθη λοιπόν, και μάλιστα τόσο άσημα, ώστε η σπαργάνωσή του έγινε μέσα σε μια φάτνη, όπως μας πληροφορούν τα Ευαγγέλια. Αλλά στη Δευτέρα του παρουσία δεν θα σπαργανωθεί, αλλά θα ντυθεί το φως ανημάτιο. Αναβάλλεται, αναβάλλω θα πει ντύνουμε. Ο αναβαλόμενος φως ο σημάτιον. Αναβαλόμενος, ο ντυνόμενος. Ο αναβαλόμενος, αναβάλλεται φως ο σημάτιον. Θα ντυθεί το φως ο σημάτιον. Δηλαδή δόξα. Απερίγραπτη δόξα. Εν τη προτέρα υπέμεινε σταυρών.
εσχήνης κατά φρονήσας. Στην πρώτη λέγει εμφάνισή του υπέμεινε των σταυρών, αφού κατεφρόνησε την εσχήνη γυμνός επάνω στο σταυρό κάτω από την αποδοκιμασία του λαού του. Εν τη Δευτέρα έρχεται υποστρατιάς αγγέλων δορυφορούμενος, δοξαζόμενος. Στη Δευτέρα του όμως παρουσία έρχεται γεμάτος από δόξα, διότι συνοδεύεται από τους αγγέλους του ουρανού. Και προσέξτε, όλος ο αγγελικός κόσμος, διότι είναι γενική επιστράτευση, θα λέγαμε, δόξης του ουρανού, όλος ο αγγελικός κόσμος θα είναι μαζί του. Αγαπητοί μου, εδώ θα πρέπει να μείνουμε, να σταματήσουμε, πριν ακόμη ολοκληρώσουμε την πρώτη παράγραφο, για να αντιληφθούμε, γιατί θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός, τελείωσε η ώρα, να αντιληφθούμε ότι ο Χριστός ξανάρχεται. Και τότε, αφού ο Χριστός ξανάρχεται, τότε θα έρθουν και όλα εκείνα τα άλλα, εκείνη η φοβερή δοκιμασία των χριστιανών τις ημέρες του Αντιχρίστου, ώστε έχοντες εδρεωμένη την γνώση και την πίστη ότι ο Χριστός ξανάρχεται, να είμαι θα γεμάτη από ειρήνη και αισιοδοξία Χριστού. Αυτά για απόψε.